τα γανίκια μας όταν χορεύουν. Μερικές μέρες σε χάσαμε, δεν σε είχαμε βρει να μιλήσουμε. Ναι, γιατί έπρεπε και εγώ να φιλτράρω το πώς πρέπει να συμπεριφερθώ. Γιατί περίμενα και από την παραγωγή το πώς πρέπει να μιλήσω και πώς να απαντήσω στο θέμα, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό που συνέβη. Οπότε. Τελικά με την παραγωγή τι έγινε, τα βρήκατε όλα καλά δηλαδή, γιατί υποτίθεται ναι, τα ότι. Εκείνη τη μέρα που δηλώσατε στο πάνελ τι έγινε. Στεναχωρήθηκα γιατί ήταν όλο πολύ κατακριτέο και δεν έπρεπε και χωρίς να ξέρεις όπως έχω πει δεν πρέπει να μιλάς. Αυτό. Μόνη σου. Δεν ξέρω που πήγε ο Τάσος. Αλήθεια τώρα, σε πιστεύω. Όταν τελειώνατε πάτε στο celebrity room με τη Βίκυ Κάβουρα. Ναι. Εσύ δεν πήγες ποτέ. Αυτό δεν ήταν σωστό αν το πάρεις διαδικαστικά. Αφού δεν είδες τη σκηνή και την Κάβουρα να πέφτει από πάνω από τα νεύρα που είχα. Καλύτερα που δεν πήγα. Έπρεπε εκείνη τη στιγμή να μην βγω γιατί ήμουν πάρα πολύ φορτισμένος και μπορεί να ήταν λάθος. Έπρεπε να στρίψω αριστερά. Σκέφτηκες να αποχωρήσεις, γιατί έμαθα ναι, ότι ναι. Το βράδυ εκείνο υπήρχαν διάφορα έτσι. Ναι, καλά, ζήτησα να φύγω, φεύγω, γαλονικά τους λέω, γεια σας. Τον Τάσο δεν θα τον βρούμε. Δεν ξέρω πού έχει πάει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εικόνη τι σου είπε, πώς σου είπε. Να ξέρω ότι μπορεί να ήταν εικόνη στη θέση μου. Της λέω τι έγινε, τι είδα, τι αντιλήφθηκα και τι έγινε. Και μου λέει, ωραία, μοιράζουμε ρόλους. Ποιος πάει, θέλω να πάω εγώ. Μου λέει, πήγαινε εσύ, πάω πάνω να. Καταλαβαίνεις, εκείνη την ώρα μοιράζαμε ρόλους. Έμεινε αυτή η τσιγκάνα. Εγώ πήγα, αντίθηκα ανθρώπινα για να μην μιλάω και τώρα με τη μαύρη σκιά και με το τουρμπάνι εδώ πέρα. Και πήγα, έβαλα τα ρούχα μου για να μπορώ να επικοινωνήσω κανονικά. Πάμε να φάω τις μισές νότες. Γιατί να τις φας. Δεν είναι εύγευστες. Σε ναι. Πληροφορώ καθόλου. Μας εξαναγκάζουν να πούμε ελληνικά για να μην λέμε συνέχεια ελληνικά. Έχω να πω ότι την εβδομάδα αυτή ετοιμάζεται πραγματικά μια υπερπαραγωγή και θέλω να σου πω συγχαρητήρια. Θα το δείτε το Σάββατο εσείς οι υπόλοιποι. Εγώ το έχω δει ήδη. Εγώ θα σας πω το εξής. Σαν καλλιτέχνες οφείλουμε όποτε μπορούμε. Να αρπάζουμε θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία μας και το σήμερα. Δηλαδή, όταν όλος ο κόσμος κινείται γύρω από το θέμα του Floyd, δεν θα πούμε τη γνώμη μας, αλλά θα κάνουμε μια ωραία αναπαράσταση και το τι πρέπει να γίνει, όχι τι θέλουμε να γίνει, στο τέλος μιας τόσο θλιβερής ιστορίας. Από το ότι την καινούριου την συμπαθώ πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν έχω κάτι, τίποτα, ούτε 0,01. Αν μου κάνετε ένα καλό προξενιό και με βοηθήσετε στη μελλοντική μου ζωή, τότε. Μπορείς να έρθεις. Τότε θα τα βρούμε ακόμα καλύτερα.